Όταν κάνει σεισμό, λέμε ότι ο Εγκέλαδος ξύπνησε. Ποιος ήταν ο Εγκέλαδος, γιατί κοιμόταν και γιατί κάθε φορά που ξυπνάει, σύεται η γη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και στο κανάλι αυτό δύο φορές τη βδομάδα ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους, αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, μπορείτε τώρα και εσείς να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Τώρα, αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, να μάθετε έξτρα πράγματα για τη μυθολογία ή να μπείτε και σε διαγωνισμούς για πολύ ωραία δώρα, πηγαίνετε στην περιγραφή του βίντεο και πατήστε τα link που θα σας οδηγήσουν στα social media. Θυμάμαι από μικρός, όταν κάνει σεισμό, να πηγαίνω να δω στις ειδήσεις ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης. Θυμάμαι επίσης να γράφει κάτω ότι ο Εγκέλαδος χτύπησε ή το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν τόσα Ρίχτερ ή ότι ο Εγκέλαδος ξύπνησε. Βέβαια τότε ήμουνα μικρός και δεν ήξερα ούτε ποιος ήταν ο Εγκέλαδος ούτε γιατί το γράφουν. Έπρεπε να γίνω αρχαιολόγος για να μάθω ποια ήταν η αλήθεια. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν που σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες προκαλούσε το σεισμό. Και για να προκαλούσε το σεισμό μόνο και μόνο επειδή ξυπνάει, πάει να πει ότι ήταν γιγαντιαίου μεγέθους. Και όντως, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Εγκέλαδος ήταν γίγαντας και πιο συγκεκριμένα του Ταρτάρου και της Γαίας, της Γης δηλαδή, η οποία ήταν μητέρα όλων των γιγάντων. Φυσικά δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε όμως γίγαντας. Ήταν αρχηγός και ηγέτης όλων των υπόλοιπων γιγάντων. Και σας ακούω να με ρωτάτε, για ποιο λόγο οι γίγαντες να χρειάζονται αρχηγό και ηγέτη? Πού θα τους οδηγούσε δηλαδή ένας ηγέτης, σε ποια νίκη? Φυσικά μιλάω για την γιγαντομαχία, μία από τις μεγαλύτερες μάχες που έγιναν ποτέ, όπου από τη μία πλευρά του στρατοπέδου βρισκόντουσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου με αρχηγό το Δία και από την άλλη οι γίγαντες με αρχηγό τον Εγκέλαδο. Σύμφωνα με την Οδύσσια του Ομήρου και με τον Υγίνο στο Ποέτικα Αστρονόμικα, μαθαίνουμε ότι οι θεοί του Ολύμπου έπρεπε να αμυνθούν της επίθεσης των γιγάντων, οι οποίοι είχαν σταλθεί από τη Γαία για να πάρει εκδίκηση. Όταν ο Δίας και οι υπόλοιποι θεοί του Ολύμπου κέρδισαν τους Τιτάνες στην Τιτανομαχία, τους εχμαλώτησαν στα βάθη της γης και αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Γαία, η οποία έστειλε τα παιδιά της στους γίγαντες για να νικήσουν τους θεούς και να κυριεύσουν το σύμπαν. Μιλάμε για μία συγκλονιστική μάχη που κράτησε πάρα πολύ και δεν υπήρχε ξεκάθαρος νικητής μέχρι που οι θεοί είχαν τη βοήθεια ενός νεαρού ήρωα, λίγο άγνωστου, με το όνομα Ηρακλής. Όταν λοιπόν ο Ηρακλής συμμετείχε στη γιγαντομαχία, η Πλάστιγκα άρχισε να γέρνει υπέρ των θεών του Ολύμπου και άρχισαν έναν-έναν να σκοτώνουν τους γίγαντες και φυσικά κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα του Εγκέλαδου. Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές, τρία άτομα τα οποία διεκδικούν τον τίτλο του φωνιά του Εγκέλαδου. Την Αθηνά, τον Σιλινό και τον Δία. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο Δίας κατακεράβνωσε τον Εγκέλαδο και τον σκότωσε μια και καλή. Σύμφωνα με το σατυρικό έργο του Ευρυπίδη, για την δολοφονία του Εγκέλαδου ευθύνεται ο μεθυσμένος ακόλουθος του Διονύσου, ο Σιλινός, ο οποίος χρησιμοποίησε το δόρυ του και έκοψε το νήμα της ζωής του γίγαντα. Η πιο διαδεδομένη όμως εκδοχή για τον θάνατο του Εγκέλαδου είναι αυτή που θέλει την Αθηνά να του στερεί τη ζωή. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η Αθηνά άρχισε να καταδιώκει και τον Εγκέλαδο, ο οποίος πήγε να γλιτώσει τη ζωή του από το πεδίο της μάχης, και η Αθηνά στην προσπάθειά της να τον σκοτώσει πήρε το νησί της Σικελίας και το πέταξε πάνω στον Εγκέλαδο, εχμαλωτίζοντάς τον κάτω από αυτό. Εχμάλωτος λοιπόν ο Εγκέλαδος κάτω από το νησί της Σικελίας και δεν μπορεί να σηκωθεί ποτέ ξανά από τότε μέχρι και σήμερα. Κάθε φορά που προσπαθεί, κουνιέται και μαζί του κουνιέται όχι μόνο η Σικελία, αλλά και ολόκληρη η γη. Όταν δηλαδή γίνεται σεισμός. Βέβαια για τους αρχαίους Έλληνες, όταν κουνιόταν ο Εγκέλαδος, δεν είχαμε μόνο σεισμό, αλλά και έκρηξη ηφαιστείων. Σε αυτό ίσως να ευθύνεται ότι εκεί στη Σικελία, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει και το ηφαίστειο της Έτνας. Οπότε, κάθε φορά που κουνιέται ο Εγκέλαδος, είτε σύεται η γη, είτε τα ηφαίστεια ξερνάνε λάβα. Τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Παυσανίας έρχεται στην Ελλάδα και περιηγείται. Ήταν δηλαδή περιηγητής και κατέγραφε αυτά που έβλεπε. Στην Ακρόπολη και συγκεκριμένα στον Παρθενώνα, αλλά και στο ναό του Απόλλων στους Δελφούς, βλέπεις τις μετόπες του ναού τη σκηνή όπου η Αθηνά σκοτώνει τον Εγκέλαδο. Δεν βλέπει όμως την Αθηνά να πετάει πάνω του το νησί της Σικελίας, διότι υπάρχει μια άλλη εκδοχή η οποία θέλει την Αθηνά να πετάει στον καημένο τον Εγκέλαδο ολόκληρο το τέθρυπο άρμα της. Όποια και αν είναι η εκδοχή, η ιστορία του Εγκέλαδου έχει εμπνεύσει τόσο τους αρχαίους όσο και τους νεότερους καλλιτέχνες. Όπως
βλέπουμε και εδώ, στον μελανόμορφο αμφορέα από τον 6ο αιώνα π.Χ. από την Αττική, η Αθηνά ετοιμάζεται με το δόρυ της αυτή τη φορά να σκοτώσει έναν γίγαντα, ο οποίος σύμφωνα με τους μελετητές, μάλλον είναι ο Εγκέλαδος, διότι αυτή η μονομαχία μεταξύ των δύο είχε ξεχωρίσει κατά τη γιγαντομαχία. Και στα νεότερα όμως χρόνια έχουμε τον Εγκέλαδο να απεικονίζεται στην τέχνη. Για να δούμε ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, θα πρέπει να πάμε στο Παρίσι και συγκεκριμένα στον κήπο των Βερσαλιών, για να δούμε τον Εγκέλαδο να προσπαθεί να βγει από τη γη. Πράγματι, στο χάλκινο γλυπτό του Γκασπάρ Μεσί βλέπουμε τον Εγκέλαδο και συγκεκριμένα το κεφάλι του και λίγο από το πάνω σώμα του, πάνω την επιφάνεια της γης, αλλά ο υπόλοιπος είναι βυθισμένος από κάτω, σε μια προσπάθεια μάλλον να απεικονιστεί ο αγώνας που κάνει για να κουνηθεί, εκνευρισμένος, οργισμένος από αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια της γιγαντομαχίας. Όποιος και να πάρει τελικά τον τίτλο του φωνιά του Εγκέλαδου, πρέπει όλοι μας να παραδεχτούμε ότι δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Αν είχε ολοκληρώσει το έργο του ο Δίας, ο Σιλινός ή ακόμα και η Αθηνά, ο Εγκέλαδος θα είχε πεθάνει μια και καλή και σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες δεν θα είχαμε σεισμούς και ηφαίστεια. Οπότε λοιπόν, την επόμενη φορά που θα νιώσετε τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια σας, ξέρετε ποιος ευθύνεται. Είτε ένας από αυτούς τους τρεις που δεν σκότωσε τον Εγκέλαδο όπως έπρεπε, για να ξεμπερδεύουμε μια και καλή, ή ο Εγκέλαδος, ο οποίος ακόμα και σήμερα, τόσες χιλιάδες χρόνια μετά, είναι ακόμα οργισμένος, εκνευρισμένος και προσπαθεί μάταια να σηκωθεί από την αιώνια υπόγεια φυλακή του. Περιμένω να δω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και ενδεχομένως εμπειρίες κατά τις οποίες ο Εγκέλαδος επισκέφθηκε τη δική σας γειτονιά και σας έκανε να περάσετε δύσκολα. Γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και μέχρι το επόμενο βίντεο και το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία, τα ήθη, τα έθιμα ή τις παραδόσεις. Εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.